σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερη, γιατί φιλοξενούμε ένα δημοτικό σχολείο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Κισάμου, που ζήτησαν οι διδάσκοντες, οι δασκάλοι τους, ζήτησαν να παρακολουθήσουν τα παιδιά μια συνεδρίαση. Και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, ως Περιφέρεια, να δεχόμαστε τέτοιες επισκέψεις και ειδικά τα παιδιά που να μπαίνουν στο κλίμα και στο νόημα της δουλειάς που γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά αυτά είναι οι μελλοντικοί πολίτες της πατρίδας μας και πρέπει να είναι και ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι για το περιβάλλον. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη σημερινή συνεδρία, που μάλιστα έχει και ένα θέμα που αφορά το Δήμο Κισάμου, το Γενικό Πολεοδομικό, στο οποίο θα τους μιλήσουμε. Πρέπει να ευχαριστήσω τους δασκάλους για την πρωτοβουλία και τους γονείς που επέτρεψαν στα παιδιά τους να κάνουν μια τόσο μεγάλη εκδρομή για να παρακολουθήσουν τη σημερινή συνεδρίαση. Η τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς είναι ένα ζήτημα τα οποία τα αφορά και τα ίδια. Πόσο μάλλον όταν έχουμε τόσες σημαντικές αλλαγές που γίνονται και μέσα από το ΚΚΣΟΥ, το οποίο θα έρθει στο μέλλον, θα είναι κάτι τα οποία θα αφορά τα ίδια, αν και τώρα μπορεί να αφορά μόνο τις οικογένειές τους, τους γονείς τους. Προσπαθούμε εμείς από τη δική μας πλευρά να είμαστε ενήμεροι για τα ζητήματα που ο τόπος μας έχει ανάγκη να επιλύσει και να το περάσουμε αυτό το μήνυμα και στα παιδιά, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε ενεργούς πολίτες και αυτό δεν μπορεί να ξεκινήσει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι κάτι το οποίο ζυμώνεται χρόνια μέσα και από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Φυσικά, είναι και το πρώτο που βάλαμε και εμείς μέσα στην τάξη, να δουν τα παιδιά μέσα από ποιες δημοκρατικές διαδικασίες αποφασίζεται το μέλλον του τόπου σε κάθε περιοχή, πώς καθορίζεται, με ποιο τρόπο αναδιαρθρώνονται και ορίζονται οι αρμοδιότητες που μπορεί και οι δυνατότητες που έχουν αυτά τα μέρη.